Είμαστε 21 ημέτωχοι περί Σουκώμη. Από τότε που άλλαξε η δημοτική αρχή, έχουμε να δούμε ισολογισμό και απολογισμούς των τετρακτέρων που έχουν κάνει. Το φινάλε, έχουμε φτάσει στο τέλος του 13, μας έχουν αφήρωτο το ΜΕΛ του 12 και μέχρι τώρα δεν μας έχουν πει εάν θα πάρουν ΜΕΛ ή όχι. Και μαθηματικά αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία πάει για κρίσιμο. Μια εταιρεία που με πάση περιπτώσει κάποιοι άνθρωποι ασχολήθηκαν παραπάνω από όσο θα έπρεπε, ίδρυσα για να την κάνουμε, να την δημιουργήσουμε και φτάσαμε στο σημείο να έρθει ο Καλλιγράτης να την κρίσει. Μένω σε αυτά για να αφήσω για τον φίλο μου τον Αντώνη για τις πρώτες προσέγγιες. Όχι, για την καταγγελία αυτή ότι δόθηκε σε ιδιότητα, εγώ πήρα τηλέφωνο τον Δήμο. Σε ιδιότητα. Ναι. Βγάλαν τον ένα παιδί, δεν ξέρω για ποιους λόγους, και βάλαν ένα άλλο για ποιους λόγους δεν ξέρω. Εγώ πήρα τον Δήμο και είπα, εγώ δεν νιώθω ασφαλής στην ποιότητα νερού να τη διαχειρίζεται ένας άνθρωπος από άλλο κράτος. Είμαι ρατσιστής, δεν με ενδιαφέρει. Ξέρετε, μου είπε ο Δήμαρχος, να κατέβω στην πόλη να κάνω καταγγελία ότι φοβούμαι για την υγεία μου, επειδή ο ιδιώτης έβαλε άλλο. Ο Δήμος λέει, το έχει παραχωρήσει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και τα λόγια μου δεν δέχονται αμφισβήτηση. Πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα. Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ γιατί πιστεύω ότι και εσύ και η ομάδα σου αυτά τα ξέρετε με την πειθαρχία που έχετε, με την διορατικότητα να τα ελοποιήσετε πολύ σύντομα και να κάνετε ό,τι το καλύτερο για τον τόπο. Αυτό που άκουσα από τα γύρια σου και θέλω να το ξανακούσω είναι που είπες ότι ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να μπορεί να έχει την πρόσβαση στα ξενοδοχεία ή στο αεροδρόμιο, να μπορεί τα παιδιά αυτά που είναι άνεργα να κάνουν μια πρόταση. Όχι ότι θα δεσμευτούμε ότι θα βρουν δουλειά. Να μην έχουν και ξένοι και πρέπει να μένουν τα δικά μας τα παιδιά χωρίς δουλειά. Για τα άλλα, για τα έργα, είμαι σίγουρος, οι πατριώτες εδώ τα πάνε, πιστεύω ότι θα κάνετε ό,τι το καλύτερο μπορείτε. Απλώς αυτό που είπες, θέλω να το ξανακούσουμε. Ότι έχει ο Δήμος τη δυνατότητα να μπορεί να πάει στα ξενοδοχεία ή στο αεροδρόμιο, να μπορεί να βρουν αυτά τα παιδιά αύριο ένα κομμάτι ψωμί. Και αν μην έχουν και ξένοι, δεν είμαι ρατσιστής, αλλά δεν μπορεί να μένουν τα δικά μας τα παιδιά χωρίς δουλειά. Εντάξει, ευχαριστώ. Πιστεύω ότι όλα τα άλλα θα τους βρει στον δρόμο τους. Με την πειθαρχία σου και με την εργατικότητα.